Μπορείς να πεις ότι όλες οι βέσπες είναι σκούτερ. Όχι όμως και ότι όλα τα σκούτερ είναι βέσπες. Διότι η βέσπα είναι κάτι μοναδικό, κάτι ιδιαίτερο, κάτι διαχρονικό. Μιλάμε τώρα για πάνω από μισό αιώνα ιστορία. Θα πάμε στο 50, παραπάνω. Ποιο ήταν το hit της δεκαετίας του 50? Ναι, εντάξει, και αυτό ήτανε, αλλά λέω έξω, στον δρόμο. Η βέσπα βέβαια. Και όχι μόνο του 50, και όλων των επόμενων εποχών που πέρασαν. Κάθε δεκαετία είχε και μια βέσπα ιδιαίτερη. Φτάσαμε λοιπόν έτσι στο 2013. GTS 300, την είδαμε πέρσι. Πάμε λίγο πίσω. Όπα εκεί, αυτό. Τη GTS 250 IE. Είναι μια καινούρια βέσπα που είναι παλιά, αλλά είναι καινούρια. Δηλαδή ήταν μέχρι τότε και σταμάτησε και μετά ξαναβγήκε. Λοιπόν, αυτή είναι όπως ήταν τότε, αλλά λίγο πιο προσεγμένη. Πήρε όλο το κουστούμι, τα σίδερα, όλο αυτό το σχέδιο της 300άρας, την τεχνολογία την καινούρια που είχε, και βάλανε σε αυτήν ένα κινητήρα εκείνων. Που κι αυτός είναι ίδιος, απλά είναι λίγο πιο μικρός. Δηλαδή από τα 250 στα 300, που είναι 278 δηλαδή, μεγάλωσε λίγο κινητήρας. Λίγα πράγματα. Γιατί ήταν ήδη πολύ δυνατός. Τώρα μιλάμε για ένα άλογο διαφορά, 250 με 300. Και στη ροπή ένα 10%. Ένας κινητήρας διαδεδομένος, αξιόπιστος, που έχει ταξιδέψει, μην πω εκατομμύρια, εκατοντάδες χιλιάδες Vespa και Piaggio γενικότερα. Τι άλλο έχει αλλάξει από το 8 που σταμάτησε? Πρώτο, ο κινητήρας. Δεύτερο, το πυρούνι, το μπροστινό σύστημα. Άλλαξε το μοχλικό με τον καινούριο σχεδιασμό, αυτό που φοράει και η 300, και είναι πραγματικά, δεν φαντάζεσαι ότι αυτό έτσι όπως ήταν τότε και μοιάζει εξωτερικά ότι λειτουργεί τόσο ωραία. Τρίτον, το ποπουδάκι. Φούσκωσε λιγάκι, αλλά με λόγο, για να χωράει κάτω από τη σέλα λίγο περισσότερα πράγματα και ένα κράνος jet ακόμα και από αυτά που έχουν τη μεγάλη ζελατίνα. Τέταρτον, είμαστε στο σήμερα, κινητό, τηλέφωνο, τα πάντα όλα εδώ μέσα, εφαρμογές, αυτό, όπι συνέχεια, όχ, έμεινε, μπαταρία, τι κάνουμε, κανένα πρόβλημα. Ανοίγουμε το ντουλαπάκι και εδώ έχουμε USB για φόρτιση. Πέμπτον, τα όργανα, πιο μοντέρνα, αλλά και κλασικά και προσεγμένα και λειτουργικά. Μιλάμε για Vespa, να μην θυμηθούμε μία νότα από το παρελθόν, αυτή την καμπυλωτή σχάρα που πιάνει εκεί με το λατήριο, βάζεις επάνω το καφάσι, το δένεις καλά-καλά, βάζεις μέσα τα την πραμάτια, μετά βάζεις το καφάσι, κλαπ, κλείνει, ασφαλίζεις, ανεβαίνεις επάνω, βλέπεις προσεγμένη σέλα, ένα σχήμα έτσι κλασικό και με ραφές, που άμα δεις δεν είναι πλαστικό, είναι ραμμένο κανονική ραφή, κλωστή, δηλαδή έτσι να δείχνει κιόλας ότι είναι έρχεται από παλιά. Και μην ξεχνάμε ότι η Vespa ουδέποτε είχε πλαίσιο. Πάντα το πλαίσιο το έκανε αυτή εδώ η ποδιά. Μεταλλική, σοβαρό πράγμα. Και τώρα έχει και τις λωριδίτσες εδώ για να μην γλιστράνε τα πόδια. Ο συνεπιβάτης άρχοντας πια έτσι δεν ψάχνει να βρει θέση εκεί στο πατάκι. Κλακ, μαρσπιαδάκι, αρθρωτό, ανοίγει, πατάς, κύριος. Φεύγεις, κλείνει, δύο φορές κύριος. Και ξεκινάς να βγεις στον δρόμο. Πρώτη αίσθηση, κάθεσαι ψηλά, αρχοντικά. Βλέπεις πια το τι συμβαίνει μπροστά σου. Ανοίγεις τον γκάζι, θετική απόκριση. Ανοίγεις τον γκάζι κι άλλο, φεύγει. 60-80 έρχονται πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα χιλιόμετρα τα καθημερινά. Μέσα στην πόλη έρχονται πάρα πολύ γρήγορα πραγματικά. Φρένα εξαιρετικά και με αίσθηση. Δεν έχει ABS, αλλά τώρα μεταξύ μας η Vespa και η ABS λίγο κόντρα, δεν πάει τόσο. Και δεν χρειάζεται. Και η μεγάλη έκπληξη έρχεται όταν ενώ στρίβεις, βλέπεις μπροστά σου φρέατιο. Χαντάκι, χάλασμα του δρόμου. Δεν έχεις επιλογή, πρέπει να περάσεις από πάνω. Περνάει από πάνω, δεν καταλαβαίνεις τι είναι από κάτω. Πάρα πολύ καλή δουλειά με τις ανατήσεις που συμπληρώνει μια γενικότερη εικόνα ενός χρηστικού καθημερινού οχήματος που όχι μόνο σε μετακινεί με οικονομία και ευκολία, αλλά το ευχαριστιέσαι κιόλας. Τελευταίο αυτή τη φορά και χωρίς στεναχώρια για το νούμερο είναι η τιμή. 3550 κοστίζει, δηλαδή περισσότερο από 1000 ευρώ λιγότερα από την 300. Όλο αυτό το πακέτο που προσφέρει είναι πραγματικά εξαιρετικά τίμιο. Και κουβαλάει και ιστορία, έτσι να μην το συζητάμε.